131. Έλα, Μανθέτη, του Ιουνίου. Πόσο? 131. Και Βουρμουζέλης. Βουρμουζέλης Αργύριος. Πόσο? 102. 102. Ωραία. Άρα μπορούμε να ανακοινώσουμε. Μείνετε ένα λεπτά. Μπράβο. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Ευχαριστούμε όλους. Συγχαρητήρια, Γιάννα μου. Καλή θητεία. Αναλαμβάνουμε όλο το ΔΣ από 1η Ιανουαρίου του 2018. Οι περισσότεροι είναι 131 ψήφους έλαβα στο δεύτερο γύρο. Ο αγώνας που κάναμε όλοι οι συνυποψήφοι ήταν πάρα πολύ καλός. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη μαζική του συμμετοχή, όλους τους συναδέλφους που με τίμησαν. Η ευθύνη βέβαια είναι μεγάλη. Τώρα πλέον η ευθύνη περνάει από τους συναδέλφους, περνάει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί με ευθύνη, συνέπεια, αποφασιστικότητα, εργατικότητα. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Η ευθύνη μεγάλη, τα χρόνια δύσκολα και βεβαίως οι δικηγόροι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Εσείς ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε τόσο στους δικηγόρους του νομού? Αποφασιστικότητα, εργατικότητα, συνέπεια και σύμπνοια. Συλλογικότητα, με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων μέσα από ομάδες εργασίας θα μπορέσουμε να επιλύσουμε διάφορα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και εγώ ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα, μια και στην επαναληπτική ψηφοφορία των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης αναδείχθηκε πρόεδρος η Ιωάννα Χατζιαντωνίου, ένας άνθρωπος με τον οποίο συμπορευτήκαμε μαζί εδώ και μια δεκαετία, δικαίωσε ουσιαστικά την πορεία μας. Με μια νέα οπτική, με μια δική της οπτική, την οποία χαίρομαι ιδιαίτερα. Θα ήθελα να σταθώ σε όλους τους συναδέλφους και στο πολύ πολιτισμένο κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής, αλλά και της ψηφοφορίας μας, και να ευχηθώ ολόψυχα αυτό που πραγματικά θέλουμε όλοι οι δικηγόροι, να είμαστε ενωμένοι. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει όλους μαζί και νομίζω ότι για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση το γεγονός το ότι εμείς ως δικηγόροι σε ένα χώρο άκρος ανταγωνιστικό μπορούμε να έχουμε κοινούς στόχους, κοινά οράματα και να πορευόμαστε με την ενότητα που πρέπει σε έναν επιστημονικό φορέα, τον πρώτο επιστημονικό σύλλογο σε κάθε πόλη, και το έχουμε αποδείξει βέβαια με την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια.